στιγνή η του Μαραντόνα του Εγάλεο από τους κολλητούς του. Ανάγνωση Λαζαρίδη Ιωάννα Είναι τα Pod Radio του Pro News. Την άνοιξη του 1990, το νούμερο ένα όνομα στα χείλη της ελληνικής κοινής γνώμης είναι ξενόφερτο. Μαρσελίνο Όλοι ασχολούνται με την απαγωγή του Γιάννη Τσατσάνη, ενός 17χρονου Ρωμά φημισμένου στην τοπική κοινωνία για το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο, αλλά και με εύπορο background. Το δέκατο καλό του κεραυνού Αγίας Βαρβάρας αποκαλείται Μαραντόνα του Εγάλεο και κάποιοι θεωρούν ότι εκρεμεί να υποπέσει στο ραντάρ κάποιου σκάουτερ συλλόγου του επαγγελματικού ποδοσφαίρου για να παρακαμφθούν οι φιλετικές Δες Δυστυχώ όμως, το ραντάρ στο οποίο υποπίπτει είναι αυτό αδίστακτον απαγωγέων και ενδυνάμει δολοφόνων. Ο πατέρας του Γιώργος είναι έμπορος και εισαγωγέας ηλεκτρονικών ειδών με καλό όνομα στον εμπορικό κόσμο της Αθήνας και δραστηριότητα από την Ταϊβάν έως και την Ιταλία. Ο μικρός στοχοποιείται ακριβώς λόγω του οικονομικού στάτους της οικογένειάς του όχι όμως από επιτίδιους ή επαγγελματίες του είδους, αλλά από στενούς συγγενείς και κολλητούς φίλους. Όπως μπορεί πολλοί να θυμούνται, η πιο ανατριχιαστική παράμετρος αυτής της τραγικής υπόθεσης που συντάραξε την Ελλάδα με την εξυχνίασή της το καλοκαίρι του 1990 ήταν η ταυτότητα των δραστών. Οι απαγωγή ενώ ζήτησαν 150 εκατομμύρια δραχμές σε λίτρα για την απελευθέρωση του Τσατσάνη, τελικά τον εκτέλεσαν εν ψυχρό και τον έθαψαν σε ένα μαντρί στα σκούρτα βιωτεία. Όπως αναφέρει ο Πάνος Σόμπολος στο βιβλίο του «Τα εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα όπως τα έζησα», στην κηδεία του Μαρσελίνο ένας από τους δράστες σήκωσε και κρατούσε το φέρετρό του. Ένας άλλος έψαχνε τάχα να τον βρει, ρωτώντας παντού αν τον έχει δει κανεί, ενώ ένας τρίτος καταριόταν τους φωνιάδες, δίθεν και την ώρα που έτρωγε μαζί με τους γονείς του θύματος. Ο Τσατσάνης εξαφανίστηκε στις 18 Μαρτίου του 1990 όταν οι κολλητοί του και συμπέκτες του στον Κεραυνό, Κώστας Πινιάρης και Δημήτρης Αγαπητός, τον έσυραν σε παγίδα λέγοντάς του ότι ήξεραν που θα βρουν το ραδιοκασετόφωνο που είχε κλαπεί από το αυτοκίνητό του. Στην πρώτη επικοινωνία με τον πατέρα του, οι δράστες παριστάνουν τους αλλοδαπούς μιλώντας σπαστά ελληνικά και αγγλικά. Ο πατέρας του προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, αλλά παράλληλα ξεκινά να μαζεύει χρήματα και απευθύνεται στην αστυνομία. Είναι όμως πια αργά. Όπως αποδεικνύεται, η επιχείρηση είναι τόσο κακοστημένη που οι δράστες φοβούμενοι ότι το θύμα τους έχει αναγνωρίσει, αποφασίζουν να τον βγάλουν από τη μέση προτούν καν περάσει εβδομάδα στα χέρια τους. Το ανήκουστο είναι ότι έχουν ηχογραφήσει το άτυχο παιδί και εξακολουθούν να επικοινωνούν με τον πατέρα του ζητώντας τα λίτρα και ενημερώνοντάς τον ότι παραμένει υγιής. Προς τα τέλη Απριλίου ο Γιώργος Τσατσάνης έχει καταφέρει να μαζέψει 50 εκατομμύρια και είναι έτοιμος να δώσει ραντεβού με τους δράστες, αλλά μετά τις επίμονες εκκλήσεις του να ακούσει το γιο του, αντιλαμβάνεται ότι τα μηνύματα με τη φωνή του είναι ηχογραφημένα. Το πέπλο μυστηρίου ξεσκεπάζεται καιρό αργότερα, στις 19 Ιουνίου του 1990. Τότε ήταν που εντοπίστηκε η σωρός του, όταν η έντονη δυσοσμία από την προχωρημένη αποσύνθεση προσέλκυσε τα τσομπανό ενό ενός κτηνοτρόφου. Τα δύο σκυλιά είχαν τραβήξει ένα μισοσκισμένο μπουφάν και όταν ο βοσκό έκανε άκρη την κοπριά κάτω από την οποία είχε θαυτεί το πτώμα, αντίκρισε ένα ανατριχιαστικό θέαμα. Το σώμα ήταν διαμελισμένο και το παιδί αναγνωρίστηκε επισήμω την επόμενη ημέρα, όπω υπόθηκε, από μια χρυσή αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό και τα κλειδιά του. Η αστυνομία δεν άργησε να φτάσει στα ίχνη των δραστών, οι οποίοι είχαν υποπέσει σε τεράστια λάθη η αυτοσχέδια σπήρα στήθηκε σύσσωμη στο εδόλιο, τουλάχιστον αυτή είναι η αντίληψη των αρχών, το Δεκέμβριο του 1991 και η δίκη διεξήχθη υπό δρακόντια μέτρα ασφαλεία, αφού το κλίμα μύριζε αναμενόμενα μπαρούτι. Ο τραγικός πατέρας ήταν από τις λίγες ψύχρεμες φωνές λέγοντας ότι δεν επιθυμεί βεντέτα γιατί ο θάνατος κάποιου άλλου δεν θα φέρει το παιδί του πίσω. Η άποψη αυτή δεν ήταν όμως η πλειοψηφούσα και το λιντσάρισμα έμοιαζε η πιθανή κατάληξη των δραστών σε περίπτωση που η αστυνομία υποτιμούσε τις δυνατότητες αντεκδίκησης. Το μήνυμα το πήραν γρήγορα όμως, καθώς μετά τη σύλληψη κιόλας ο Σπινάρης δέχτηκε πυροβολισμούς μέσα στο αυτοκίνητο της ασφάλειας που τον μετέφερε και τραυματίστηκε. Από τους 8 κατηγορούμενους, ο ένας, ο Δημήτρης Καυτούρος, πρόλαβε να διαφύγει στη ΣΥΠΑ. Καταζητούμενος επί σειρά ετών από ελληνικές αρχές και Ιντερπολ, τα ίχνε του εντοπίστηκαν στο Νιου Jersey το 2008, μόλις δύο χρόνια προτού παραγραφή το έγκλημα. Τρει εξ αυτών καταδικάστηκαν σε δύση σόβια και επιπλέον σε 17 έως 25 χρόνια κάθερξης, ενώ οι υπόλοιποι από 10 έως 15 χρόνια μεταξύ των πρώτων ο Σπινάρη, ο οποίο τον Νοέμβριο του 2005 παραβίασε άδεια από τι φυλακέ Αλικαρνασού και διέφυγε στην Τουρκία. Συνελήφθη όμω εκεί τέσσερι μήνε αργότερα και το επιβλήθηκε ποινή κάθερξη 12,5 ετών για διακίνηση ναρκωτικών. Ένα μέρο τη τουρκική ποινή του το εξέτησε εκεί και ακολούθησε εκδόθηκε στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτούς που γλίτωσαν τα ισόβια, ήταν και ο εξάδελφος του Τσατσάνη, Βασίλης Βασιλείου, ή αλλιώς Τζίνο, όπως τον αποκαλούσαν, που σύμφωνα με το πόρισμα είχε την ιδιότητα του κατασκόπου, ενημερώνοντας τους υπόλοιπους για τις κινήσεις του παιδιού και του πατέρα, τα καθημερινά δραμολογιά του, αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία. Η απαγωγή του Γιάννη Τσατσάνη είναι η πρώτη στα ελληνικά εγκληματολογικά χρονικά και η μοναδική με τραγική κατάληξη, καθώς στις υπόλοιπες, οι απαχθέντες είτε απελευθερώθηκαν είτε διασώθηκαν με επέμβαση της αστυνομίας. Ακόμα κι αν ο Μαρσελίνο επεβίωνε, ο Μιάτης δεν θα υπήρχε από τη στιγμή που η έννοια άνθρωπο Μορφακτίνη πέρασε κυριολεκτικά σε άλλη διάσταση. Είναι τα Pod Radio του Pro News.